να κάνω. Θα σερβίρεις μετά τους πελάτες. Πα εύκολο είναι. Στάσου. Στάσου, εδώ δεν είναι καφενείο. Ούτε ένα ψυχτήριο να σερβίρεις την γραμμήτα στο πελάτη και μετά να τρέχεις στους κοκορούμους για όλο το αυτοκίνητο. Εδώ μαζί με τα ποτέ σερβίρεις κι άλλα πράγματα. Αυτό σπουδαία. Δηλαδή. Συντροφιά, ζεστασιά. Οι περισσότεροι άντρες που έρχονται εδώ μέσα υποφέρουν από μονοξιά. Δεν θα πάνε καλά με τη γυναίκα τους, όπως το ίδιο κάνει. Εσύ θα τους θαυμάσεις. Όλοι οι άντρες έχουν ανάγκη να τους θαυμάζουν. Δηλαδή άμα τους κοιτάζω στα μάτια, τους χαμογελάω, τους ακούω με προσοχή και τους αγγίζω τα χαρτιρημένα τα χέρια, είναι καλό συνδυασμός. Το τέλειο! Θα βγουν μέχρι σαμπάνια. Όλοι ανοιχτοί μας. Θα πλέγεις με ποσοστό όπως όλες εδώ μέσα. 30% για κάθε ποτό. Τώρα αν μου κάνεις δύο μου πλήρω και θες να πεις με κανέναν πελάτη, δικό σου καπέλο. Λουκία, το βέβαια. Και λέγω λες κυρία, σε λένε. Πόπι. Να με λες Πόπι. Και λέγω λες κυρία Πόπι, πόσα μπορώ να κερδίσω. Και 5 και 6 χιλιάρικα κάθε βράδυ μόνο από το ποσοστό σου στο μπαρ. Είσαι ευχαριστημένη, ε. Πολύ. Όπου πήγα να ζητήσω δουλειά μου δίνανε 35 χιλιάρικα το μήνα και μου ρίχνω τζάμπι από πάνω. Εδώ και καλύτερα. Πότε πιάνω δουλειά. Τώρα. Σήμερα δεν έχουμε και πολλή δουλειά. Τι δουλειά δηλαδή, σκατά έχουμε. Εγώ να σε ετοιμάζω τα ποτά και εσύ να τα πηγαίνεις στον πελάτη. Στο δικό σου ποτήρι θα βάζω χρωματισμένο νεράκι γιατί αλλιώς θα γίνεις τάβλα σε μια ώρα, ε. Είμαι έτοιμη. Ωραία, λοιπόν. Τσάκω αυτό το ποτό και θα κάνεις εκείνο το συγκεκριμένο κύριο να κάνεις πρόβα. Είναι πελάτης μας και καλός άνθρωπος, έτσι πάρτε το δικό σου. Έγινε. Θα με κεράσεις ένα ποτό. Το ποτάκι σου. Κύριε Βασίλη. Τι είσαι εσύ εδώ σε αυτό το μπαρ. Το σέβομαι εκεί σου. Σε παρακαλώ μη μου χαλάς τη δουλειά. Ποια δουλειά. Όλοι σε καμαρώνουν στην γειτονιά που σπουδάζει στην Αμερική λειτουργός. Και τώρα ξαφνικά σε βλέπω μέσα σε αυτό το μπαρ. Γκαρσόνα. Για τη δουλειά μου έχω έρθει εδώ κύριε Βασίλη. Στη σχολή μου ανέθεσαν μια μελέτη για την ανθρώπινη μοναξιά. Γι' αυτό είμαι εδώ. Για να γνωρίσω από κοντά την ανθρώπινη μοναξιά. Γι' αυτό σε παρακαλώ μην πεις τίποτα στους δικούς μου. Αποκλείεται. Κύριε Βασίλη μου σε παρακαλώ για λίγα μόνο βράδια. Και μετά σου δίνω τα λόγα μετά θα ξαναπατήσω. Έστω. Αλλά κάθε βράδυ στις 2 η ώρα θα σε παίρνω εγώ και θα σε πηγαίνω στο σπίτι. Έγινε. Αλλά καλά. Εσύ κάθε βράδυ είσαι εδώ. Και πού αλλού να πάω. Τις γενικές σου επιχειρήσεις. Ξέρω καλό και εκλεκτό κόσμο. Μέχρι εμείς δεσπέρχονται στην Αθήνα για μεγάλες δουλειές. Θα κάνεις γρήγορα γερή κονόμα. Α, μάλιστα. Και εγώ τι θα πρέπει να κάνω για να σε ευχαριστήσω. Θα βάλω εγώ τα οικονομικά σου και θα είμαστε και δύο ευχαριστημένοι. Άσε που θα έχεις ένα πρόσωπο να σε προστατεύει σαν εμένα που παντρεύουν όλοι εδώ στην πιάτσα. Συμφωνείς? Το ξέρω πως θα συγκολούσες. Λάθος κάνεις φίλε. Αυτά που ξέρατε εσύ και κάποιοι εμείς σου ξεχάστε τα.
αρχίσω να βάλω το κορμάκι μου στην πιάτσα, μπορώ να το κάνω και μόνη μου. Αν βάλεις σε θέλω για προστάτη, σε παίρνω, σε πληρώνω και κάθεσαι και σούζα. Και αν βάλεις σε γουστάρο για εραστή, για την όστιμο ανδράκι είσαι, σε παίρνω από ό,τι μου κάνει κέφι και σου ρίχνω και πάνω 2-3 καφετιάζι για τα τσιγάρα σου. Τίποτα άλλο. Συνεννοείται κανένα. Μπορώ να σου πω. Ναι. Η κοπέλα δεν είναι τη συνηθισμένη γύφτα σου. Δηλαδή. Μου φαίνεται αρκετά έξυπνος και πολλά μπορείς να καταλάβεις. Λέγε.